Λοιπόν. Ψηλά το κεφάλι. Ωραία. Στις δουλειές τους, έξω, στους αγώνες τους. Λοιπόν. Απομόνωση αυτών των φαινομένων. Αυτό είναι που θέλετε. Τι ζητάτε από τον πολιτικό κόσμο δηλαδή? Να πει στον κόσμο να φοβηθεί και να κλειστεί μέσα. Όχι, Ρελιάνα, τώρα. Γιατί τα λες αυτά τώρα? Δεν πει δεύτερο πληθυντικό και μας ενοχλεί όλους αυτό το πράγμα. Όταν λες τι ζητάτε. Εντάξει, τότε άμα δεν πάμε στα. Σε παρακαλώ, φωνάξαμε τρία κορυφαία. Ακούστε με. Άκουσε με λίγο. Φωνάξαμε τέσσερα κορυφαία στελέχη για να δώσουν το πολιτικό κλίμα. Μας δίνεις κιόλας. Μα εγώ. Μα σε παρακαλώ, δηλαδή η συμπεριφορά τώρα. Εσύ σε μένα θα πει να σε δίνω. Μην το λες αυτό. Εγώ έχω δαχθεί σε τηλεοπτικό στούντιο. Χρησιμοποιείς. Από άλλη ράτσα. Χρησιμοποιείς δεύτερο πληθυντικό. Από άλλη πολιτική άποψη. Συμφωνούμε. Αλλά χρησιμοποιείς δεύτερο πληθυντικό. Κατηγόρησε με τώρα και για αντιρατσισμό. Λοιπόν, ξαναδείς, εγώ θεωρώ τρομοκρατία. Ένα λεπτό, ρε, εγώ Γιάννα, θεωρώ τρομοκρατία την αναζήτηση ξανθών παιδιών σε μελαχρινούς ανθρώπους. Λοιπόν, Γιάννα, να μιλήσει και ο κύριος Βορύδης. Νομίζω ότι συνεννοούμαστε. Πάμε. Πλήρως. Και επομένως δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Πάμε. Ωραία. Κύριε Βορύδη. Όχι, θα μας δίνεις κιόλας. Σε μένα ναι. Ρητορικά. Επειδή είπα τη λέξη ομαλότητα και σου δείξα την ομαλότητα. Όχι σε μένα ναι. Εμένα μου έδειξες την ομαλότητα. Εμένα μου έδειξες την ομαλότητα. Πρωτοσέλιδο είναι. Σε αυτό αναφέρομαι. Το πήρσιν ομαλότητα είναι πρωτοσέλιδο σήμερα. Και θα μου πείτε ότι καταλαβαίνετε το ρητορικό σχήμα, δημοσιογράφοι άνθρωποι. Πού αναφερθείτε σε κάτι που είναι τυπωμένο. Με συγχωρείς, γιατί δηλαδή είναι κακό να είναι τυπωμένο, να έχει άλλη άποψη κανείς εκτός από σένα. Εγώ σου είπα. Τότε γιατί το λέω. Δεν είναι κακό να έχω την άποψή μου. Καθόλου κακό δεν είναι. Εγώ κάποιος λέει. Φοβάμαι. Συμφωνώ. Αυτό σε ρωτήσαμε. Δεν φοβάμαι. Μα είπε, αναφέρθηκε και σε προβοκάτσια. Η προβοκάτσια δημιουργεί μια πρόκληση. Το ίδιο είναι λοιπόν. Ποια? Η πρόκληση. Υπάρχει μια πρόκληση. Σε τι είναι η πρόκληση? Στον φόβο των ανθρώπων, αυτό σας πρόκληση, η πρόκληση δεν είναι μόνο στο φόβο των ανθρώπων. Η προβοκάτσια που είναι, ποιος θα φοβηθεί? Η πρόκληση είναι. Ποιος θα φοβηθεί? Όλοι. Ποιον προβοκάρει αυτή προβοκάρουν η πράξη? Όλοι. Ποιον προβοκάρει? Και πολιτική προβοκάτσια είναι. Ποιον προβοκάρει? Την κυβέρνηση προβοκάρει. Ποιον προβοκάρει? Την κυβέρνηση τώρα. Και την κυβέρνηση. Α, όλη την κοινωνία. Όλη την πολιτική τάξη προβοκάρει. Εγώ πιστεύω ότι προβοκάρει τον λαό τον ελληνικό.